βρεθήκαμε σήμερα μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Ανδρέα τον Βεργίδη, στον Νίκο Ευγυρίας του Κλικής, όπου πραγματικά τα έργα της υποδομής, το κατασκευαστικό σκέλος ολοκληρώνεται. Οπότε αυτό που πρέπει να δούμε μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη είναι έτσι άμεσα να γίνει η σύνδεση του δρόμου και των δικτύων τα οποία απαιτούνται. Έχει γίνει ήδη ο προγραμματισμός και οι σχετικές μελέτες για να μπορέσει να είναι λειτουργικό το συγκρότημα αυτό και να δοθεί το επόμενο διάστημα στους κατοίκους του Κλικής και όχι μόνο. Είναι σημαντικό που καταφέραμε και ξεπεράσαμε τα πάρα πολλά ζητήματα τα οποία υπήρχαν από την αρχική μελέτη. Ο εργολάβος μπόρεσε μέσα στους χρόνους που του είχαν τεθεί να ολοκληρώσει το κατασκευαστικό σκέλος αλλά και, και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντο χώρου. Και τώρα μένει η Αντιπεριφέρεια μαζί με τον Δήμο σε συνεργασία και με τη βοήθεια όπου χρειαστεί και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να διαμορφώσουμε τα 200 περίπου μέτρα, τα 150 μέτρα του δρόμου που αποτελεί τη σύνδεση, τη σύνδεση με το κεντρικό οδικό άξονα, αλλά στη συνέχεια και τη σύνδεση των διαφόρων δικτύων τα οποία απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος. Ένα έργο το οποίο πέρασε δυστυχώς από πολλά πεδία δυσκολιών και γραφοκρατικών διαδικασιών αλλά και δυσκολιών λόγω της φύσης του έργου ξεπεράστηκαν και το επόμενο διάστημα οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας θα μπορέσουν πραγματικά να διαμένουν σε ένα χώρο υψηλής ποιοτικής και αισθητικής αλλά και καλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Θα είμαστε σε επαφή και σε συνεργασία και με τον Αντιπεριφερειάρχη, όποια προβλήματα να ξεπερνιούνται, έτσι ώστε ένα κεφάλαιο που ταλαιπώρησε όλους μας να κλείσει.